σε ξενοδοχείο, πήρε με το τηλέφωνο, κάτι γίνεται, ο θύλακας δεν ήταν εδώ να ανοίξει την πόρτα. Βασικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Μάνος, ο φωτογράφος. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι φωτογράφος. Λοιπόν, για να σας δείξω απόψη ένα slideshow, το οποίο δείχνω, ας πούμε, τη ζωή μου, αυτά που αγάπησα σαν φωτογράφο, οι φωτογραφίες, my favorite pictures. Πόσοι από εσάς μιλάτε αγγλικά, να ξέρω, εγώ θα μιλήσω ελληνικά. Όχι, αρκετοί, αλλά μιλήσω, θα προσπαθήσουμε τα ελληνικά, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Από τη ζωή μου από μικρό παιδί μέχρι τώρα και θέλω να σας πω ότι σήμερα στα νέα υπάρχει μεγάλο άρθρο, άμα μπορείτε να τη δείτε για μένα και λέγει λίγο για τη ζωή μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις πρώτες φωτογραφίες τις σοβαρές που έκανα. Εγώ όταν ήμουν who can translate this? Can you translate this for me? No, no, και κατάλαβα ότι αυτός είναι ο master, δηλαδή αυτός ήταν ο δάσκαλος μου από μακριά. Είχα μπει στη λέσκη, τη φωτογραφική λέσκη στο σχολείο μου όταν ήμουν 13 και εκεί έμαθα, ας πούμε, την τέχνη του σκοτεινού θάλαμου και αγάπησα πολύ, δηλαδή τρελάθηκε με τον σκοτεινό θάλαμο και έμαθα τεχνική πολύ καλή την οποία την είχαν όλη τη ζωή μου. Έχω τυπώσει όλη τη ζωή μόνος μου τα τύπωμά μου, μαύρο-άσπρα και έμβρωμα. Και μετά, ας πούμε, όταν είμαι 15, είμαι κάπως επαγγελματίας, δούλευα για την εφημερίδα, εκεί που γεννήθηκα και που μεγάλωσα στη Νότιο Καρολίνα της Αμερικής. Και είχα, μου ενδιαφέραν, ας πούμε, οι μαύροι, οι οποίοι ήταν οι κατά τότε. Ήταν η εποχή που τους είχαν ξεχωρίσει, οι μαύροι είχαν δικά τους σχολεία, τα οποία δεν ήταν καλά σχολεία, είχαν ιδιαίτερα εστιατόρια τους μαύρους, είχαν, ας πούμε, τουαλέτες κλπ, όλα ήταν ξεχωριστά. Λοιπόν, υπήρχε ένα μικρό νησί στην Νότιο Καρολίνα, όπου ζούσαν οι απόγονοι των σκλάβων, οι οποίοι ελευθερωθήκαν στον εμφύλιο πόλεμο του 1865. Εγώ είχα ακούσει αυτό το νησί και πήγα μόνος μου και τους βρήκα και αυτές είναι οι πρώτες σοβαρές μου φωτογραφίες σαν φωτογράφο, οι οποίες ακόμη τις εκτιμώ. Δηλαδή είναι λίγες φωτογραφίες διαλεγμένες από μεγαλούτσι τη δουλειά. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο, άρχισα και έκανα scan αρνητικά, negatives, διαλεγμένα από όλη την ζωή μου και με τον βοηθό μου κάναμε scan 1500 αρνητικά στη καλύτερα ποιότητα, highest resolution, από αυτά τυπώνω τώρα inkjet. Αυτό το νησί δεν είχε ρεύμα και βγάζαν το ψωμί τους από, μαζεύανε αστακούς και στρίδια και τα πουλούσαν σε ένα πλοίο που περνούσε. The Fusky Island, λέγονταν. Τώρα αυτό έγινε μετά resort. Είχαν golf και πούσε σπίτι και λοιπά. Πουληθήκαν όλα. Έχει αλλάξει τελείως. A bit dark. Well, we can hide that, but let's wait until we... Λοιπόν, όταν ήμουν εκεί, σε αυτό το διάστημα, έκανα ένα essay. Essay τότε ήταν ένας τύπος φωτογραφικό story, το οποίο το είχε πολύ το Life Magazine,
ήταν μια σοβαρή δουλειά για ένα νέο παιδί σε αυτό το νησί, ο οποίος, ας πούμε, ζούσε με τους γονείς του και πήγαινε στο σχολείο κλπ. Βλέπετε από κάτω, στο original edit, είχα διαλέξει 43 φωτογραφίες. Αυτά τα αρνητικά χαθήκανε, τα είχα αφήσει με τη μητέρα μου όταν πήγα Φαντάρος και μετά τα βρήκαμε πριν από 2 χρόνια και έκανα edit και είναι η πρώτη φορά, ποτέ δεν έχουν δημοσιευθεί, ούτε κανείς δεν τα έχει δει. Και, λοιπόν, είναι μια μικρή ιστορία για ένα παιδί. Αυτός τώρα τον ψάχνουμε, πρέπει να είναι αυτός γύρω στα 70 ετών. Δεν μπορούμε να τον βρούμε ποιος που είναι και ποιος είναι. Is that too dark? Let's lighten it. That don't mix it. Πρέπει να κάνουμε adjustments, γιατί τα projector, ξέρεις, δεν είναι, όπου πηγαίνω, το projector είναι άλλο πράγμα. Η ζωή δική του, you know, κάνει να κάνεις πίσω, κάνει να κάνεις χαρακτήρα, ξέρεις. Brighten it. Yeah, that's better. That's better. Άμα πάμε στα έγχρωματα, πρέπει να κάνουμε μάλλον το ίδιο. Λοιπόν, Island Boy, 1952. Αυτό είναι κάπως δημοσιογραφικό, αλλά ξέρεις, είναι μια όμορφη ιστορία μιας μικρής ζωής. Λοιπόν, εγώ ήμουν μαθητής στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Καρολίνα, όπου πήρα δίπλωμα στην Αγγλική, English Literature, Αγγλική Φιλολογία. Λοιπόν, είμαι αυτοδίδακτος σαν φωτογράφος, διότι δεν υπήρχαν workshops και στέλλες και τέτοια τότε. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω φωτογραφίες από το Ku Klux Klan. Το Ku Klux Klan ήταν μία οργάνωση στο νότιο μέρος της Αμερικής, το οποίο πολεμούσε να κρατήσει τους μαύρους υπό. Λοιπόν, και αυτοί κάναν απέσια πράγματα. Τη νύχτα, ας πούμε, σε όλο το μέρος, όταν εγώ ήμουν μικρός, ακόμη κρεμούσαν μαύρους στα δέντρα τη νύχτα, στους βρίσκες του πρωί. Λοιπόν, και έκανε σταυρούς μπροστά στα σπίτια τους να τους traumatized them. Λοιπόν, εγώ άκουσα δηλαδή ότι γινόταν ένα rally που μαζευόταν αυτοί έξω από την πολιτεία που μεγάλωσε, η οποία Columbia, South Carolina, ήταν η πρωτεύουσα του νομού. Λοιπόν, πήγαν με τον αδερφό μου και έναν φίλο του, οι οποίοι ήταν big guys, μεγάλα αγόρια, και ήμουν λίγο νευρικός, λίγο φοβισμένο. Τράβηξα 2 φιλμ, αλλά μου ρωτήσαν γιατί κάνεις φωτογραφίες. Ναι, τους είπα, διότι ήταν ιστορική event και έπρεπε να το κάνουμε document. Λοιπόν, αυτοί δεν είχαν στεναχωρία, διότι φορούσαν μάσκες, βλέπεις. Ήταν απέσιο κάτι της Αμερικής, το οποίο είναι απέσιο, μια απέσια ιστορία. Το Ku Klux Klan. Λοιπόν, για αυτούς που έχουν digital μηχανές, εδώ είμαστε 400 άσα. Λοιπόν, το φιλμ, το
Και να σταυρός που το, αυτό τον σταυρό τον και έγινε μπροστά στα σπίτια του στη νύχτα τους μαύρους. Εδώ είμαι, εγώ, πίστευτο, με την πρώτη μου λάικα, τον 18. Μετά, στην Αμερική τότε, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε Φαντάρο 2 χρόνια. Λοιπόν, πήγα Φαντάρο και ουσίων στην Ευρώπη, ήμουνα εν τέλει έγινα φωτογράφος μια μεγάλη καλή εφημερίδα του στρατιωτική, αλλά είχα ελεύθερες μέρες, furlough weekends κλπ. Και τραβούσα φωτογραφίες όταν πήγαινα στην Ευρώπη, στην Γερμανία, πήγα στην Ισπανία. Και αυτές είναι λίγες φωτογραφίες. Αυτό είναι το Βερολίνο στο 1955. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ήμουν πολύ παιδιάς νέος αυτόν, πρώτη ερωτησό μου. Εν τέλει μπήκα στο Magnum, το οποίο ήταν ο Κάρτιερ Πεσόν, ήταν ένας από τους ιδρυτής και τον ήξερα και τον γνώρισα εκεί. Ισπανία επί Φράνκο. This is in Edinburgh, Scotland. That's what you know. Hello, you're in Pandaros. Λοιπόν, όταν ήμουνα από μικρά παιδιά, ο πατέρας μας πήρε όργανα. Η αδερφή μου έπαιζε βιολί και παίζει βιολί και διδάσκει. Εγώ μου πήραν ένα κλαρίνο, γιατί η αδερφή μου είχε αδερφή και εγώ ήθελα όργανα. Μετά έπαιξα το φλάουτο, μάλιστα έπαιξα, ήμουν φλατιστής στη Συμφωνική Ορχήστρα της Νότιας Καρολίνας, κάποτε όταν είμαι στο Πανεπιστήμιο. Αλλά λοιπόν, τα καλοκαίρια δούλευα όταν ήμουν 17-16 σαν φωτογράφος σε ένα φεστιβάλ μουσικής, κλασικής μουσικής στη Νότια Καρολίνα, στη Βόρεια Καρολίνα και αποφάσισα ότι θέλω να πάω σε ανώτερα. Λοιπόν, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης είχε μεγάλο φεστιβάλ εκεί στο Tanglewood. Λοιπόν, τους γράφω ένα γράμμα to the Boston Symphony Orchestra, Symphony Hall Boston. Αγαπητοί κύριε, θέλω να έρθω να δουλέψω σαν κύριο του φωτογράφου της ορχήστρας στο Tanglewood. Λοιπόν, πέραν ένα γράμμα, μου στέλνουν ένα γράμμα με ένα τσέκι από 75 δολάρια. Κύριε Μάνο, σας παρακαλούμε να έρθετε στην Νέα Υόρκη για interview. Λοιπόν, πηγαίνω στην Νέα Υόρκη με το λεωφορείο 16 ώρες και κάνω interview με τον διευθυντή τύπου και λοιπά και μου λέει, είδε όλες τις εφημερίδες, τα clippings που είχα κάνει, μου λέει, you're hired, you know, you have the job. Νόμιζα ότι ήμουν βοηθός, αλλά ήμουν όχι βοηθός, αλλά ήμουν έναν official photographer of the Boston Symphony Orchestra. Ήμουν 19 ετών και κουβάλισα όλο το σκοτεινό μου θάλαμο μες στο αυτοκίνητο και μου κάνανε καταστάσει dark room και άρχισα και φωτογράφησα την ορχήστρα και ξέρεις, ήμουν μεγάλο success γιατί ήμουν ο πρώτος φωτογράφος ο οποίος δεν χρησιμοποίησε flash. Λοιπόν, ήμουν πιτσιρίκη εκεί με τον όλοι μεγάλοι σπούμε Μαντέρ, Charles Munch, Rudolph Serkin. Λοιπόν, για μένα ήταν παράδεισος και έκανα αυτή τη δουλειά 3 καλοκαίρια και μετά ο
όταν γύρισα φανιάρα το έκανα, αλλά μετά από αυτή την επαφή έκανα το πρώτο μου βιβλίο, Portrait of a Symphony, το οποίο τυπώθηκε στο 1961. Λοιπόν, αυτό το οποίο όλη η δουλειά έγινε μέσα στην συμφωνική στο θέατρο της ορχήστρας με μεγάλους τερφακούς, με τρίποτα κλπ. Κρυμμένος μέσα, μου είχαν κάνει τρύπες στους τοίχους να μπορούσαν να φωτογραφίσουν την ορχήστρα και αυτές είναι λίγες από τις φωτογραφίες από αυτό το βιβλίο. Το χέρι του διευθυντού. Τελείως άλλο πράγμα από αυτό που είχα κάνει πριν. Το ωραίο βιβλίο το οποίο τώρα δεν υπάρχει, γιατί ας πούμε υπάρχει, δεν είναι δύσκολο να τα πει κανείς. Εδώ ο Charles Munch, γιατί δεν είναι αρχίστητο. Μετά θα σας δείξω τώρα, διότι είμαστε στην Ελλάδα, Λοιπόν, μετά από τη δουλειά για την ορχήστρα, όταν τελείωσε αυτό το βιβλίο, είχε έρθει η ώρα να έρθω στην Ελλάδα. Αλλά όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, είχα μια δουλειά. Μου ήρθε μια δουλειά να φωτογραφίσω στο έργο Φέδρα, στο οποίο ήταν η Μελίνα και ο Τόνι Πέρκινς. Ήταν μια εβδομάδα δουλειά και θα σας δείξω λίγες από αυτές τις φωτογραφίες. Δεν τις θεωρώ καλλιτεχνικές, αλλά νομίζω έχουν ενδιαφέρον προπαντός εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μετά θα σας δείξω τα Greek Portfolio και θα σας πω πώς ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Τώρα θα σας δείξω λίγα από την Μαλίνα. Πολύ όμορφη γυναίκα. Πρώην υπουργός. Λοιπόν, αυτές είναι γύρω από, έχω περίπου 40, ξέρεις, σκέν, σας δείχνω διαλεγμένα από αυτά. Με τον Τόνι Πέρκινς. Λοιπόν, μετά το 1962 δούλεψα 2 εβδομάδες με τον Ηλία Καζάν. Τώρα είναι 50 χρόνια που γιορτάζουν σε αυτή την ταινία America, America. Και έχω κάνει 52 edit από αυτές τις φωτογραφίες. Ο Ηλία Καζάν ήταν θαυμάσιος άνθρωπος. Ποτέ δεν τον είδα να είναι τιμωμένος στο σετ. Ήταν πολύ ευχαρίστος, πολύ ωραίο για μένα να δουλέψω στο εξάρτητο τη ταινία. Και αυτή η ιστορία είναι η Άννα Πηλή που φεύγει από την Τουρκία να πάει στην Αμερική. Έλληνας, ο οποίος φεύγει από την Τουρκία να πάει στην Αμερική και ήταν σχεδόν την ιστορία του Καζάν, ο οποίος το όνομα του ήταν Καζαντζόγλου, ήταν Έλληνας από την Τουρκία, όπως είμαι και εγώ.
αυτή όλη η δουλειά έγινε γύρω στην Καμπάλα. Γιατί υπήρχαν τότε, νομίζω ακόμη είναι εκεί, Τούρκοι οι οποίοι ήταν στην ταινία extras. Λοιπόν, a Greek portfolio. Στο 61, ας πούμε, αποφάσισα ότι the time had come to go to Greece, ότι είχε έρθει η εποχή να πάω στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Από μικρό παιδί άκουα τις ιστορίες από τους γονείς μου, οι οποίοι ήταν Έλληνες από ένα χωριό στην Τουρκία, σε ένα νησί, μικρό νησί στη θάλασσα του Μαρμαρά, ονομασμένο Αφισιά, αλλά είχα ακούσει για το χωριό, το χωριό, το χωριό εδώ, το χωριό. Λοιπόν, αποφάσισα ότι ήταν να πάω στην Ελλάδα να βρω το χωριό. Βέβαια το χωριό δεν υπήρχε πια στην Τουρκία. Λοιπόν, μαζεύω λίγα χρήματα, βρήκα ανεκδότη, πήρα ένα μεγάλο μπαούλο και το γέμισα με όλα τα μηχανήματα για το σκοτεινό θάλαμα. Το dark room, το enlarger, τα κάνες, όλα αυτά. Και τα έστω στην Αθήνα. Πήγα στην Γερμανία, πήρα ένα μικρό Volkswagen, πήρα δύο μηχανές Leica. Πηγαίνω στην Αθήνα, βρίσκω ένα μικρό διαμέρισμα, πλατεία Αναγνωστοπούλου. Και βέβαια, εγώ πάντοτε εμφάνιζα τα φιλμ μόνος μου και έκανα τα prints. Τα τυπώματα μόνος μου, λοιπόν. Λοιπόν, έπρεπε να στην κουζίνα αποφάσισα να εγκαταστήσω το dark room. Χρειαζόμενα λεκάνα μεγάλη για το εργαστήριό μου. Ρωτάω τους Έλληνες τι είναι το πιο φτηνό υλικό για λεκάνα. Μάρμαρο. Πηγαίνω εκεί κοντά στον εγκροταφείο που κάνανε τα μνημεία. Τους δίνω τα μέτρα για τη λεκάνη. Ναι, μάλιστα κυρίες, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, εν τέλει μου πηγαίνω, ας πούμε, μετά, κάνουμε τα καριά μέρες. Έτοιμο. Μπορείτε να μου το στείλετε σε αυτή την σύσταση. Όχι, κύριε, μόνο στην εγκροταφείο στέλνω. Αναγκάστηκα με οι φίλοι μου, πήραν ένα μικρό φορτηγό, το φέραμε εκεί, το εγκαταστήσαμε. Λοιπόν, αυτό που συνεχώς η ρουτίνα μου ήταν να πάω με το αυτοκίνητο, να γυρνάω στην Ήπειρο να ψάχνω φωτογραφίες και μετά γυρνούσα στην Αθήνα, εμφάνιζα και τίπονα και λοιπά και μετά πάλι έφευγα. Τότε στην Αναγνωστοπούλο είχα γείτονα απέναντι, τον Άντων Τσαρούχη, τον ζωγράφο, και γίναμε φίλοι και μάλιστα μου ζωγράφησε κιόλας. Λοιπόν, όταν πρωτοπήγα στην Ελλάδα, δεν είχα ιδέα ακριβώς τι θα φωτογραφίσω και πώς θα το φωτογραφίσω και είχα κάτι ρομαντικές ιδέες, ας πούμε, ότι θα κάνω έγχρωμο και μαυροάσπρο, ότι θα φωτογραφίσω παπαρούνες στα βουνά, στο έγχρωμο και ψαράδικα, σε καΐκια με έγχρωμο και λοιπά. Και μου πήρε μήνες, δηλαδή να βρω, ας πούμε, ακριβώς αυτό που ήθελα. Και εν τέλει κατάλαβα ότι αυτό έψαχνα υπήρχε στα πιο απομονωμένα χωριά. Λοιπόν, είμαστε, ας πούμε, 1962 τώρα και η Ελλάδα, ας πούμε, υπήρχε φτώχεια, διότι ήταν ο εμφύλιος πόλεμος μετά από τον δεύτερο πόλεμο κλπ. So, άρχισα και πήγα μακριά, ταξίδευα, πήγαινα σε χωριά που δεν ήξερα τι θα βρω. Αλλά εν τέλει κατάλαβα ότι μόνο θα φωτογραφίσω σε χωριά που δεν έχουν ρεύμα. Αυτό ήταν, ας πούμε, κανόνας που είχα. Και νομίζω ότι ξέρετε λίγο από το Greek Portfolio, από τη δουλειά. Δούλεψα για δύο χρόνια. Εν τέλει αποφάσισα ότι τώρα τελείωσε, ας πούμε, είχα το film, πρέπει να πάω στην Αμερική.
να γίνει το βιβλίο. Πηγαίνω στην Αμερική, στενοχωρημένος, γιατί αισθάνθηκα ότι δεν είχα κάνει καλή δουλειά, δεν είχα αρκετή δουλειά για βιβλίο. Λοιπόν, αρχίζω και τυπώνω, και αυτό αυτή την ιστορία θα τυπώνω λίγο πιο αργότερα. Αλλά τώρα θα σας δείξω λίγες φωτογραφίες από το βιβλίο, το Greek Portfolio, το οποίο πρώτο τυπώθηκε στο 1972 και μετά το δεύτερο edition τυπώθηκε στο 1995. Λοιπόν, αυτό είναι το That's the Greek Portfolio, το εξώφυλλο. Αυτή η φωτογραφία είναι από την Κρήτη. Αυτή είναι από την Κρήτη. Κρήτη. Λοιπόν, υπάρχει τώρα στο Μπενάκι Μουσείο στην Αθήνα μια έκθεση η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια του Greek Portfolio από τότε που τραβηχτήκανε. Και άμα επιτύχετε και μπορείτε, άμα μπορείτε να πάτε στην Αθήνα, θα σας παρακαλέσω να προσπαθείτε να την δείτε την έκθεση. Μέχρι τέλη Αυγούστου, μάλιστα, ναι. Και αυτή η φωτογραφία είναι το φίλο. Και αυτή η φωτογραφία είναι το φίλο. This is one of my favorite pictures. Η γυναίκα του χωριού, έπεφτε ο ήλιος, ήταν πολύ δύσκολη η φωτογραφία να σταματήσει το action. Είχε μεγάλο διάφραγμα. Αλλά it's a lovely picture of a heroic Greek woman. Σε Κρήτη. Εδώ είμαστε όλοι ως Κάρπατας στο λιμάνι, στο διαφάνι. Αυτό το χωριό το βρήκα. Ήμουν ο πρώτος φωτογράφος να φωτογραφίσει εκεί και ήταν κάπως σαν μουσείο, ας πούμε. Εδώ είναι Κρήτη πάλι. Αυτή η φωτογραφία λέει ιστορία. Ας πούμε, αυτή η γυναίκα φοράει πένθυμα, κάπου πηγαίνει μακριά, ίσως στην Αυστραλία, έχει ταξίδι και εκεί γράφει Παναγία στο πλοίο. Εμένα είναι πολύ ελληνικό, δεν νομίζω ότι μόνο Έλληνας που να το καταλάβει τι γίνεται. Εδώ είμαστε ο Όλυμπος Κάρπατος, το οποίο είναι ένα χωριό πάνω σε ένα βουνό στην Κάρπατο και βέβαια δεν είχαν ρεύμα, αλλά θυμάμαι ήμουν σε ένα πλοίο, εδώ είναι ο Όλυμπος Κάρπατος, και ξύπνησα σε ένα πλοίο και είδα μια γυαλιά και φορούσε αυτή την ενδυμασία. Λοιπόν, εγώ για να καταλάβω ότι για το ρεύμα, την ρώτησα, γιαγιά, δεν μου λες, στο χωριό σας έχετε ρεύμα. Βέβαια, παιδάκι μου έχω ρεύμα, αλλά είχανε πετρογκάς. Λοιπόν, και άρχισα να πάω στο σύνορο για αυτό το λόγο. Εδώ είμαστε στην Κρήτη. Εδώ είμαστε στη Θεσσαλία, κάπου εκεί. Εδώ είστε Μάνι. Κυρία. Λοιπόν, εδώ είναι το context. Βλέπετε. Λοιπόν, διότι δεν είχα πολλά χρήματα, είμαι πολύ προσεκτικός με το film. Εδώ έχω μια κλασική σκηνή. Ας πούμε ένα κάτι γίνεται και τράβηξε 1, 2, 3, 4, 5, maybe 6 φωτογραφίες. Για να κάνω οικονομία χρησιμοποιούσα τα μεγάλα τα rolls και γέμισα τις κασέτες μόνος μου. Τώρα σήμερα με φωτογράφησα αυτό θα χρησιμοποιούσα ίσως ολόκληρο film. Γιατί είναι, εδώ είμαι σε Μακεδονία. Εδώ είμαστε Κρήτη. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία έχει ιστορία διότι ήταν η μέρα της αγοράς στην Κομμόπλη. Νομίζω ότι ήταν στο
δεν ήταν Ηράκλειο, δεν ήταν μεγάλη, αλλά ήταν μια κομμόπολη. Αυτό τώρα να πουλήσει αυτό το ζώο χρειάζεται τα χρήματα. Αλλά όπω βλέπετε, το αγαπάει το ζώο. It's very touching. Και εδώ είναι η κρίτη. Το σχολείο, ο Ολύμπος Κάρπατος. Ο Ολύμπος Κάρπατος. Λοιπόν, όταν πήγα πίσω στην Αμερική με τα αμυντικά, γύρω στις 1967-1968, αποφάσισα να αρχίζω να τυπώνω. Και είχα ένα εργαστήριο σε ένα διαμέρισμα και δεν μπορούσα να φτιάξω καλό σκοτεινό δάλμα και τύπωνα στην κουζίνα και μόνο μπορούσα να τυπώσω τη νύχτα που είχε σκοτάζει. Τύπωσα για 2 χρόνια και τύπωσα άνω από 300 φωτογραφίες. Αλλά και τις τύπωσα σε καλή ποιότητα. Λοιπόν, χρησιμοποίησαν 112 και μείναν άνω από 200 φωτογραφίες, οι οποίες ποτέ δεν έχουν δημοσιευθεί, ούτε κανείς δεν την έχει δει, δεν τις έχουν δει. Ναι, συγγνώμη. Το μεσημέρι, τα απόγευμα έφαγα με τη Στέλλα και ήπια ούζο, κρασί και ρακί. Η Στέλλα φταίει. Λοιπόν, είχα τα διπλώματα σε ένα κουτί, τώρα τα έχω δωρήσει στο Μπενάκι. Και στην έκθεση στην Αθήνα θα δείτε 80 από αυτά τα τυπώματα τα οποία ποτέ δεν έχουν δημοσιευθεί. Και λέω τώρα πώς μου ξέφυγε αυτή η φωτογραφία. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι Μακεδονία. Τράκη κάπου εκεί, διότι ξέρεις, η Ελλάδα είναι πολύ interesting country, διότι κάθε περιοχή δεν έχει μόνο άλλη μουσική, άλλη ενδυμασία, αλλά άλλες φάτσες, δηλαδή very different, you know, it's interesting, very interesting. This is a very funny picture. Thank you.
ξέρετε, απλοί και αγαθοί άνθρωποι οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν υποφέρει τόσα. Αλλά καλός λαός, εγώ με έκανε πολύ εντύπωση. Και διαβάζω πολύ, όλοι διαβάζουν πάνω για τους πρέπει να είναι δύο. Ως προς τον σταθμό. Ήταν αργά το καλοκαίρι και ήταν η πρώτη μέρα του σχολείου. Είμαι επιτυχημένη. Επέτυχε. Το παλάτι του γάμου. Fashion show. Sharecroppers. Λοιπόν, συνότιο κάδρο είναι 1965. Είναι μια οικογένεια μαύρη, οι οποίοι ζουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι τριγυρισμένο από χωράφι, το οποίο μεγαλώνει μπαμπάκι. Αυτό το σπίτι και το χωράφι, το ασμόλιο και γη, το έχει ένας άστρος, ο οποίος του δίνει τροφήματα, τους κρατάνε λογαριασμό. Αυτοί φυτεύουν το μπαμπάκι, το καλλιεργούν, το μαζεύουν και εν τέλει παίρνουν ό,τι μένει από τα χρήματα που είναι χρεωμένοι στον άστρο για τα τροφήματα της εποχής. Εν τέλει παίρνουν σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, αυτές οι φωτογραφίες είναι κάπως ιστορικές, διότι κανείς δεν είχε φωτογραφίσει αυτή την υπόθεση, η sharecroppers, σε όλο το νότιο μέρος της Αμερικής. Alabama, Mississippi, South Carolina, Virginia, υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν τίποτα. Βλέπετε τα χωράφια, μπαμπάκι. Προσέξτε το καθρέφτη. Λοιπόν, το καθημερινό φαγητό ήταν φασόλια, φυλάκι και ψωμί. Είχανε ρεύμα, είχανε μια παλιά τηλεόραση. Λοιπόν, στο 1966 είχαμε μια δουλειά, ένα assignment, στο νότιο μέρος της Αμερικής και ήμουνα στο South Carolina.
και φωτογράφησε, να φωτογραφίσω τοπία του South για ένα Ιαπωνέζικο περιοδικό και βλέπω μία εκκλησία εκεί μέσα στα χωράφια μια και ήξερα ότι ήταν η εκκλησία που είχαν οι μαύροι. Αλλά ήταν μπροστά στην εκκλησία ένα λεωφορείο στρατιωτικό και κατάλαβα μέσα ότι γινόταν μια κηδεία ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε στο Βιετνάμ. Αυτό όλο έγινε μέσα σε μισή ώρα. Ένα μεγάλο περιοδικό, το Look Magazine, το δημοσίευσε και κέρδισε μεγάλο βραβείο, το Art Director's Award, στο 1966. Αυτές είναι οι φωτογραφίες. Όλη η υπόθεση έγινε σε μισή ώρα. Για τον Harold Edmondson. Bostonians. Λοιπόν, αυτό ήταν assignment, ήταν πραγματική δουλειά, η καλύτερη που είχα στην ζωή μου. Είχα ζήσει 40 χρόνια στην Βοστόνη, τώρα που μένω σε ένα χωριό έξω από την Βοστόνη, αλλά γιόρταζαν τα 200 χρόνια από την ελευθέρωση από την Αγγλία. 1976 ήταν 1876, η Αμερική πήρε την ελευθερία τους από την Αγγλία. Λοιπόν, για να γιορτάσουν αυτή τη γιορτή, έγινε βιβλίο με τις φωτογραφίες μου, αλλά έγινε αυτό το μεγάλο, ας πούμε, pavilion, πώς το λένε. Μέσα ήταν slide show με 3.600 slides, κουατροφωνικό οίκο για την Βοστόνη. Αλλά είχαμε ένα πρόβλημα, διότι αυτό το κτίριο ήταν φουσκωμένο με αέρα, βλέπετε, και μπορούσε κάποιος να πάει με ένα μαχαιράκι να το τρυπήσει και να κατεβεί. Λοιπόν, αποφασίσαμε ότι είχα το assignment να φωτογραφίσω τον λαό της Βοστόνης. Όλοι, ας πούμε, φτωχοί, πλούσιοι, μαύροι, άσπροι, Εβραίοι, Έλληνες κλπ. Λοιπόν, δούλεψα για 6 μήνες, τράβηξα 500 φιλμ, τα εμφάνισα όλα με προσοχή, διότι αυτά τυπωθήκαν σε μέγεθος 2 μέτρα φάρδος, κάθε φωτογραφία, 152 φωτογραφίες, οι οποίες τριγυρνούν το κτίριο και μείναν εκεί για 3 χρόνια, χειμώνας, βροχές, ήλιο κλπ. Λοιπόν, αυτό ήταν η πιο ευχάριστη και μεγάλη δουλειά που έκανα σαν επαγγελματίας. Λοιπόν, οι φωτογραφίες έπρεπε να είναι κάπως απλές, να μπορεί κανείς όλοι να τις καταλάβουν. Δεν ήταν πολύ εξεσπαλικές καλλιτεχνικές και αυτές είναι λίγες από τις φωτογραφίες εδώ σε μια γειτονιά της Βοστόνης. Εδώ είναι η μέρα τους, την ξέρεις από όταν τιμούνται τους καταμένους του πόλου, τους veterans of war, you know, αυτοί τους κοτεπίκες στο πόλου, μάλιστα. St. Patrick's Day, οι αδίστες που γιορτάζουν. Boston Red Sox. Το burlesque θέατρο, όπου αυτά δεν υπάρχουν πια, όπου ξέρεις έχουν κοπέλες που ξεγυμνώνονται, αυτός είναι ο κωμικός, από πίσω αυτή ετοιμαζόταν για να αρχίσει το θέατρο,
να προσέξει το δεξί, αριστερό, στην καθρέφτα, εκεί, στην καθρέφτα. Burlesque. Boxeo, his boxeo, αυτή είναι τυπική Bostonian γυναίκα. Βανέζικη γειτονιά. Λοιπόν, μια φορά ένα δημοσιογράφος στην Ελλάδα μου ρώτησε τι γνώμη έχει για την Αμερική. Η απάντηση μου αμέσως ήταν η Αμερική είναι μια σαλάτα που δεν έχει ανακατωθεί. Και αυτό είναι αλήθεια, ακόμη δεν έχει ανακατωθεί. Aristocrats. Και λίγες φωτογραφίες οι οποίες δεν τυπωθήκανε, δεν μπήκαν στο βιβλίο, ούτε στην έκθεση, σε μια παρέλαση. Τώρα θα σας δείξω λίγα μαύρα άσπρα, τα οποία ήταν τα τελευταία μου μαύρα άσπρα. Γινούσα στην Αμερική, προσπαθούσα να φωτογραφίσω κάτι και and then these are the last black and whites before I went to color. Ήταν τα τελευταία. Εδώ και εκεί, χωρίς focus, όπως σας είπατε. Not bad, but this is like what it was. This is what it was. It's the glory of that. Αυτή η φωτογραφία είναι σημαντική διότι την τράβηξα σε ένα στην Φλόριδα την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη. Μαζεύονται σε ένα ένα σαν χωριό 50.000 μοτοσυκλέτες Harley Davidson με τους, ξέρεις, τους μεγάλους αυτούς με τα γένια κλπ. Και είναι όλες αυτές οι κοπέλες που θέλουν βραβεία, ξέρεις, και όμορφοι κλπ. Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία μαύρο-άσπρη και μετά κατάλαβα ότι υπήρχε ένα χρώμα εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία μαύρο-άσπρα φωτογραφίες που τράβηξα, οι οποίες είναι καλούτσικες, αλλά εδώ. Λοιπόν, έπαθα, πώς το λένε, midlife crisis. Αισθάνθηκα ότι είχε τελειώσει η καριέρα μου, δεν μπορούσα να βρω αυτό που ήθελα να φωτογραφίσω, σιγά σιγά, ξέρεις, μια μέρα πήρα τη μηχανή μου με λίγο έγχρωμο φίλο, πήγα σε ένα πάρκο, ένα Σαββατοκύριακο, τράβηξα λίγες φωτογραφίες και από εκεί ξεκίνησε το δεύτερο, ας πούμε, κομμάτι της ζωής μου, το έγχρωμο, το οποίο με έσωσε.
spring break in Florida. Και αυτή είναι η τελευταία μαυράση. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω, διότι είναι έγχρωμο, θα σας δείξω στο 2003 το πρακτορείο Magnum είχαμε δουλειά να έρθουμε στην Ελλάδα να φωτογραφίσουμε, να κάνουμε μια έκθεση από την Ελλάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ αποφάσισα να κάνω Αθηναίοι και ήταν 2 εβδομάδες είχα να κάνω αυτή τη δουλειά και θα σας δείξω λίγες από αυτές τις φωτογραφίες. Δεν τις θεωρώ great pictures, αλλά διότι είμαστε στην Ελλάδα ήταν να σταθούμε. Λοιπόν, I think it looks good. This, how does it look, Stella? Yeah. Looks good? Looks good. Yeah. So all I think is Athena. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο, διότι ήμουν μαθημένος να έχω καιρό και είμαι στα χωριά και λοιπά, θυμάμαι και η Αθήνα ήταν πολύ δύσκολη. Νομίζω τώρα, αν ερχόμουν στην Ελλάδα να φωτογραφίσω πάλι, θα φωτογράφισα μαύρο-άσπρο, αλλά στην Αθήνα, όχι στα χωριά. Διότι η Αθήνα τώρα είναι το καθρέφτη της Ελλάδος. That's where there's so much happening. Βλέπω, ας πούμε, στην Αθήνα κάτι αστεία στον δρόμο. Βλέπω πράγματα που μόνο υπάρχουν στην Αθήνα. Αυτή η φωτογραφία ήταν the main picture of the Olympics. Ήταν εξ από την έκθεση μεγάλη. Πρώτη μέρα του σχολείου. Μόνο στη Ράκη. American color. Λοιπόν, αυτές οι φωτογραφίες ήταν το πρώτο μου έγχρωμο βιβλίο, το οποίο τυπώθηκε στο 1995 και μετά, θα σας πω μετά, το βιβλίο. Αυτό τώρα δεν υπάρχει και δυστυχώς είναι πολύ ακριβό στο Amazon, τώρα έχει φτάσει $400, όταν τυπώθηκε ήταν $30. Και αυτό μας γίνεται όταν... Και είναι φωτογραφίες αμερικάνικες με χρώμα. Δεν πάω να πω ότι αυτή είναι Αμερική. Αυτές είναι φωτογραφίες που βρήκα. Looks better than Athens, doesn't it, Stella? Thank you.
is a man. Libby and a poet. Εδώ είναι στη Φλόριδα, στο Daytona Beach, όπου οι Αμμουδιάνοι τόσο φαρδιά που πριν από χρόνια είχαν τα πρώτα, ας πούμε, races, automobile races. Ορίστε. Αγώνες αυτοκινήτων κινήκαν εδώ στο 1920, 25 κλπ. Είχαν αγώνες αυτοκινήτων εδώ και τώρα, ας πούμε, το έχουν κλείσει στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, με ενδιέφερε η φωτογραφία, το έμπρομπτο και η στιγμή. Και έπαιξα πολύ με τις σκιές. Τον Ιάλλον. Αυτό έγινε στο Bike Week, όπου μαζεύεται όλες αυτές οι μοτοσυκλέτες στο Daytona Beach και υπάρχουν πολλά, γίνονται πολλά παράξενα πράγματα. Bikini contest. Και η κοπέλα η οποία κερδίζει μπορεί να πάρει 100 δολάρια λοιπόν αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι κοπέλες πηγαίνουν από contest σε contest, ξέρεις. Διαγωνισμός θα γίνει διαγωνισμό, να δει ποιος θα κερδίσει το bikini διαγωνισμό. Μια παρέλεση. Λοιπόν, για τους φωτογράφους, όλη αυτή η δουλειά έγινε με μια Leica με βασικά 35 mm φακό, με Kodachrome film, 64 άσα ISO. Και μετά έκανα στην αρχή, έκανα έγκρομα, πώς το λένε, έχω ένα blog, prints. Τυπώματα, δεν ξέρω γιατί έχω blog. Τυπώματα, τα πρώτα έκανα σύμπακρον, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο και τώρα κάνω inkjet prints από τις φωτογραφίες. Λοιπόν, εδώ ήταν στο Σαν Διέγκο, κάθε τρίτη το πρωί υπάρχει naval base, ναυτική βάση, έχουν παρέλαση, ξέρεις, και βρήκα αυτόν τον στο wheelchair και αρχίζω και φωτογραφίζω και μέσα σε μια στιγμή ήρθε αυτή η γυναίκα με αυτό το φόρεμα και κόρουαν μηχανή και είπα, ευχαριστώ Θεέ, ξέρεις, αυτές αυτές οι στιγμές που έχω. This is in Venice Beach. Λοιπόν, τελείωσα το American Color 1 και περνούσα τόσο ωραία με αυτή τη δουλειά, η οποία την έκανα μόνος μου, με δικά μου τα χρήματα, ταξίδευα όποτε είχα καιρό την επαγγελματική μου δουλειά. Μια εβδομάδα εδώ, μια εβδομάδα εκεί, μετά ένα μήνα εκεί κάπου. Με πήρε καιρό, αλλά εν τέλει ήξερα τι έψαχνα να βρω. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω γιατί μετά έρχεται το American Color 2 στην διάρκεια. Πήγα στην Κούβα για 10 μέρες να κάνω ένα εργαστήριο και πάλι είχα τα απόγευματα ελεύθερα. Δηλαδή το πρωί, εγώ διδάσκω το πρωί και μετά οι μαθητές μου φωτογραφίζουν τα απόγευμα. Το πρωί βλέπουν πάλι τη δουλειά που κάνανε και κάνω κριτική, έτσι διδάσκω. Λοιπόν, αυτές οι φωτογραφίσεις τράβηξα στην Κούβα στο 2001. Σαν ένα, you know, boxing club for boys. Βέβαια, πολλή φωτογραφία έχουν περάσει από την Κούβα.
όταν βρήκα πολύ ανθρώπινο, πολύ διαφορετική φωτογραφία από το American Cult, το οποίο είναι πιο, γιατί οι άνθρωποι εκεί ήταν πιο κάπως ανθρώπινοι, βρήκα τόσο όμορφη ζωή στον δρόμο. Λοιπόν, όταν τελείωσα το American Color 1 και την κόρτηκε στο 95, κατάλαβα ότι I wanted more, you know. I wanted more. Ήταν τόσο ευχάριστη η δουλειά να πηγαίνω να γυρίζω, να ψάχνω έγκομες φωτογραφίες εδώ και εκεί. Λοιπόν, αρχίζω και φωτογραφίες πάλι και εν τέλει στο 2010 βγήκε το American Color 2 και στη διάρκεια πήρα την πρώτη μου digital μηχανή και υπάρχουν λίγες digital φωτογραφίες σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι μεγάλο βιβλίο με 130 φωτογραφίες και ξεχωρίζει από το πρώτο American Color. Αυτό είναι το εξώφυλλο του American Color 2. Λίγο πιο abstract. Το τηλέφωνο ήταν έτσι. Ποτέ δεν λέω κανένα να κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Όλες είναι όπως τις βρήκα. Το μόνο που βάζω είναι το μέρος και το χρόνο. Αφήνω καθένας να χρησιμοποιήσει την φαντασία λίγο, να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει. Thank you.
το κύμα είναι σημαντικό. Λοιπόν, τελειώνουμε, αλλά θα σας δείξω τρεις φωτογραφίες από τα Χανιά, τα οποία είναι εύκολα, διότι στις πρώτες δύο κοιμούνται και στο τρίτο είμαι μακριά. Λοιπόν, οι πρώτες δύο φωτογραφίες τράβηξα όταν ήμουν εδώ στο 2008, έκανα εργαστήριο. Είχε σπάσει Leica και είχα μία Canon Gamma 10. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι περιμένη εδώ. Easy picture to take. Και αυτή η φωτογραφία είναι εδώ. Και αυτή η φωτογραφία είναι από το Greek Portfolio. 1962. Τέρματα δίφραγκα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Στέλλα, η οποία ήρθα λίγο εδώ για την Στέλλα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν κάποτε μαθήτριά μου πριν από 20 χρόνια και τώρα είναι αδελφή μου. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια group από φωτογράφοι νέοι του οποίου τους έχω γνωρίσει. Θαυμάζω δηλαδή τι καλές φωτογραφίες βγαίνουν από τα Χανιά. Είδα ένα βιβλίο με φωτογραφίες από τα Χανιά. Ξέρω ότι έχετε δύο λέσκες εδώ και νομίζω είναι fantastic τι γίνεται εδώ με τη φωτογραφία. Εγώ αγαπώ πολύ τη φωτογραφία και σας συγχαίρω, διότι βλέπω δουλειά η οποία είναι εξαιρετική. Λοιπόν, στην Αθήνα τώρα υπάρχουν δύο εκθέσεις. Το πρώτο στο Μουσείο Μπενάκη είναι 50 χρόνια του Greek Portfolio που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη, στο κέντρο, εκεί κοντά στο Σύνταγμα. Υπάρχουν όχι μόνο φωτογραφίες από το βιβλίο, αλλά από αυτά τα άγνωστα, τα οποία δεν έχουν τυπωθεί. Υπάρχουν 80 τυπώματα, να δείτε. Στο House of Photography είναι μια γαλερία στην Αθήνα. Υπάρχει το American Color. Έχουν τυπώματα, 34 τυπώματα σε αυτό το μέγεθος από την δουλειά American Color. Άμα ρεθείτε στην Αθήνα, να τα δείτε αυτά. Εγώ έχω λίγα Greek Portfolio βιβλία, τα οποία πουλιώνται απόψη με 40 δραχμές. Είναι τα τελευταία που υπάρχουν. Να πάμε πιο στα συντραγμή. Λοιπόν, should we bring them up here, maybe? Yeah. Let's get them right now before they leave. Let's bring them up here. Και θα υπογράψω και δεν ξέρω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή, wonderful audience. Λοιπόν, έχετε καμία ερώτηση? Έχετε καμία ερώτηση κανένας? Ναι. Λίγο περίεργο να γίνονται ανταλλαγές εκείνη την εποχή, ήταν ψυχοπολεμική εποχή. Αυτό ήταν κάτι σπουδαίο, οι αλλαγές. Και ήταν μια οργάνωση στην Ρωσία. Βέβαια, είχαμε έπρεπε να κάνουμε την κυβέρνηση, αλλά ήταν πολύ ωραία. Πήγα σε όλο τον γιατρό, πήγαν σε προσωπικό, πήγαν
και αυτά και τα φωτογράφησα και αυτά, αλλά αυτή η δουλειά που έκανε είναι απλή, ήταν η προσωπική δουλειά στους δρόμους, στο Κρεμλίνο και γύρω. Πήγαινε σε εργοστάσια κλπ. Καθόλου, καθόλου. Είχαμε αυτή την έγκριση.